ανοιχτά στους επισκέπτες είναι τα εινοποιεία αυτό το Σαββατοκύριακο και στην περιοχή των Ιωαννίνων. Το ITV βρέθηκε σήμερα στη Ζίτσα, στο εινοποιείο κτήμα Γκλίναβος, όπου παράγονται τα φημισμένα κρασιά της εταιρείας. Εκεί μας υποδέχθηκε ο Θωμάς Γκλίναβος και μας ξενάγησε στους χώρους παραγωγής. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω που ήρθατε. Θέλω με αυτά τα λόγια σήμερα, για άλλη μια φορά, να προσκαλέσω τους φίλους του κρασιού και ειδικά από τον τόπο μας που βρίσκονται πιο κοντά, αλλά και όλους τους επισκέπτες που βρίσκονται αυτή την εποχή στην περιοχή μας, να επισκεφθούν την όμορφη Ζίτσα, το εινοποιείο μας, το κτήμα Γκλίναβος, προκειμένου να ξεναγηθούν, να επισκεφθούν τις κάβες μας, να δοκιμάσουν τα κρασιά μας, να δουν τον περιβάλλοντα χώρο, να μάθουν τις διαδικασίες του κρασιού, τα μυστικά του κρασιού, αν θέλετε, και μέσα σε αυτά να έχουν τη δυνατότητα βεβαίως να δουν πώς συνδυάζονται κρασιά, φαγητά, και γενικότερα να αποκτήσουν να εντρυφήσουν, θα έλεγα, τις γνώσεις που αφορούν το κρασί. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής και αύριο είναι το διήμερο, το ετήσιο που έχει θεσμοθετήσει η Ένωση Ινοπαραγωγών Βορείου Ελλάδος, θέλοντας να προσελκύσει τον κόσμο, θέλοντας να το φέρει πιο κοντά σε ένα προϊόν της πατρίδας μας, της χώρας μας, που από αρχαιοτάτων ετών παράγεται και είναι χαρακτηριστικό της χώρας μας, το κρασί. Στην περιοχή μας η ποικιλία Ντεμπίνα που δεσπόζει εδώ, το Βλάχικο, το Μπεκάρι και άλλες ποικιλίες επίσης που έχουν εγκληματιστεί θα είναι κάποια από τα θέματα τα οποία θα ενημερωθούν οι επισκέπτες, θα έχουν τη δυνατότητα να τα δοκιμάσουν τα κρασιά και επίσης να δουν και τις υπόγειες κάβες όπως αυτή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Επομένως, θα χαρούμε πολύ να τους δούμε και σήμερα και αύριο από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Λίγα λόγια πρώτα απ' όλα για το εινοποιείο. Το εινοποιείο λέγεται κτήμα Γκλίναβος, το έχει ορίσει ο κ. Δευτέρης Γκλίναβος, ο τρίτος Έλληνας συνολόγος που αποκτήθηκε από τον Ποντό, έτσι από τους πιο σημαίνοντες ανθρώπους στον χώρο της συνολογίας στην Ελλάδα. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1978 και γινόταν τμηματικά. Η περιοχή, αυτή τη στιγμή το εινοποιείο μας διαθέτει περίπου 180 στρέμματα με αμπέλια, τα οποία τα καλλιεργούμε εμείς. Στα οποία βρίσκουμε τις εξής ποικιλίες. Στα λευκά έχουμε πρώτα απ' όλα την τόπια ποικιλία, την Ντεμπίνα, η οποία έχει τη δυνατότητα να μας δίνει Ινοποπ, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, και μάλιστα πρόκειται για μια πολυδύναμη ποικιλία, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε κρασί ήσυχο, το κανονικό κρασί που δίνουμε, έτσι, το κρασί, το χωρίς αντατικό είναι το ήσυχο, ή μια αφρόδες κρασί, αυτό που λέμε απλά σαμπανιζέ, καθώς επίσης και αφρόδη ίνου, σαμπάνια, την οποία μάλιστα την φτιάχνουμε με την κλασική μέθοδο της δεύτερης ίνου στο μπουκάλι, θα την δούμε αργότερα αυτό.